Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ είναι εδώ, αντέχει, πέρασε και από το Ενδιβούργο, Χαρτς ΠΑΟΚ 1-2, σε ένα παιχνίδι όπου για άλλη μια φορά θα πω ότι λέω και όλο το καλοκαίρι δεν μας ενδιαφέρει η εμφάνιση, ξεκάθαρα πράγματα. Ο ΠΑΟΚ σε ένα πολύ πληγωμένο, λαβωμένο καλοκαίρι ανθίσταται μόνος του από τους παίχτες που υπάρχουν με τον προπονητή, χωρίς στήριξη, με λειψή ομάδα, με πολλές απουσίες σήμερα. Δηλαδή να κάνω κριτική για την εμφάνιση της ομάδας, τη στιγμή που λείπουν σχεδόν όλες οι μεταγραφές και ακόμα και τελευταία ο ΣΔΟΕΦ, δεν έθελξε, αυτή είναι η αλήθεια. Είχε αρκετούς σε μέτρια μέρα. Ο Κοτάρσκι ήταν εκεί όταν χρειάστηκε να βγάλει μία-δύο φορές την μπάλα. Με τα λάθη τους για άλλο ένα μάτς που δεν τα πλήρωσαν όλα οι δύο στόπερ, κυρίως ο Έκονγκ. Στα πλάγια ο Ράφα Σουάρες, το γνωστό ράθιμο στυλάκι του από τον Κεντζόρα, δεν απειλήθηκε η ομάδα καθόλου. Δεν μπορώ να πω πολλά για τα χαφ μας, τα οποία ήταν αυτά τα δύο που έπαιζαν 90 λεπτά, με τον ΣΒΑΠ να κάνει ένα ανόητο πέναντι για την εμπειρία του πάντως στο ξεκίνημα που μπορούσε να στοιχήσει στην ομάδα. Αλλά για άλλο ένα παιχνίδι ο ΠΑΟΚ έχει τη στιγμή πάλι μαζί του. Ποια είναι αυτή η στιγμή? Ότι κερδίζει πέναλτι στα καπάκια αμέσως μετά το πέναλτι της Χαρτς. Ευστοχή ο ΣΒΑΠ, γίνεται το 1-1 και μετά αντιλαμβανόμαστε όλοι, όσο κυλούσαν τα λεπτά, ότι ο ΠΑΟΚ είναι σαφώς σιωπηρετική ομάδα. Το θέμα είναι πόσο θα άντεχε η ομάδα. Ρασβάν Λουτσέσκου Λαμπρός οδηγεί μαζί με έναν ασύλληπτο Αντρίγια Ζήφκοβιτς, ο οποίος και αυτός παίρνει από το χέρι όλη την ομάδα, σκοράρει κατά ρυπάς, κάνει επικό καλοκαίρι ο Αντρίγια Ζήφκοβιτς, απελευθερωμένος, ίσως να θέλει να δείξει και πράγματα για το νέο συμβόλαιο, ίσως και με την κοπελιά που είναι μαζί τον φτιάχνει διάθεση και περνάει καλά, αλλά είναι μαγικός και στα ανασταλτικά του και μπροστά, σκοράει σε όλα τα παιχνίδια. Το να κάνω κριτική σήμερα, ας πούμε, στο Ρασβάν, ότι θα μπορούσε να μπει ο Τζίμα σίγουρα πιο νωρίς, θα μπορούσα να το κάνω. Αλλά γνωρίζοντας όλο το καλοκαίρι τι ζόρι τράβηξε και ο ίδιος και οι παραμένοντες στην ομάδα, θα το προσπεράσω, γιατί έγινε πάλι αυτό που έπρεπε να συμβεί. Ο ΠΑΟΚ όχι απλά έμεινε αλόβητος, πέρασε από το Ενδιβούργο, έβαλε ουσιαστικά το νερό στα βλάκια για να πάρει την πρόκριση την άλλη εβδομάδα και αυτό το πολύ δύσκολο καλοκαίρι να έχει ένα αίσιο τέλος, να βρεθεί στο μήνους του Europa League Conference. Τα υπόλοιπα την επόμενη εβδομάδα. Θέλω να πιστεύω και με τις νέες μεταγραφές του ΠΑΟΚ. Μένετε στους Fighters, ακολουθούν τρομερά βιντεάκια μεσοβδόμαδα, τόσο για τη Super League αλλά και ειδικά Bets για το πρωτάθλημα. Κλικ, κάνετε like, subscribe. Οι Fighters θα είναι εδώ όλο το χειμώνα.